ξεκινήσω με μια πολύ ζεστή αγαπημένη καλησπέρα στην Πάτρα, μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας. Γιατί έχουμε κοντά μας από την Πάτρα τα κέντρα ξένων γλωσσών και πληροφορικής Λάπτη. Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέω για Πάτρα, τα καπί μεταμόρφωση δεν χειροκροτάμε, ναι, βλέπω. Περιμένετε χειροκροτήσεις, θα τα σας πω. Και τα διαμάχη, λοιπόν, εχθές, ακούγοντας και στη μέση και απέκτησε το παιδί, η νεαρή κοπελίτσα, 14 χρονών, και λέω ότι χαίρομαι που έχω, όταν συνήθως εσείς περίπου έχετε εσείς τα παιδιά, 16, 14. Άρα και πιο μεγάλα από το κοριτσάκι το οποίο είχε μείνει τότε, πριν από περίπου 8 χρόνια, όχι 7 χρόνια, έγκυος. Ο λόγος που ακούσατε σήμερα, διότι εχθές παρουσιάζει την εκτίμηση τα δικά του βιώματα, τα γεγονότα. Εκτίμηση, εμείς θα τους ακολουθήσουμε. Διότι η ζωή των ανθρώπων, 15, και για τη γυναίκα βεβαίως, πιο δύσκολο όμως είναι για το ίδιο το παιδί. Για το παιδί το οποίο νιώθει την απόρριψη, νιώθει τον κόσμο του να γκρεμίζεται. Για το παιδί το οποίο νιώθω ότι φτάξει σχολικά προβλήματα, όπως είπαμε, έχουμε και νέο κόσμο σήμερα. Θα πρέπει να έχει ένα νέο άνθρωπο, ο κύριο μα. Θα τα κρατήσει κοντά μα, γιατί θα είναι ένα νέο ζευγάρι. Θα δούμε λίγο στο θέμα. Και να δούμε αυτά τα. Κυρία Χρυσούλα Μαυράκη είναι κοντά μα, ψυχοπαιδαγωγική και μη γίνει. Όσοι δεν γνωρίζετε και όσοι γνωρίζετε, να θυμηθείτε. Ωραία. Να δούμε λοιπόν τι γίνει σε αυτήν την υπόθεση. Θα αναλάβω την ευθύνη μου για ό,τι και να γίνει. Φυσικά να αναλάβω τις ευθύνες μου. Αν θα κάνει ή όχι παιδί που θέλει, δεν θέλει δεδομένη χρονική στιγμή. Μα να ρισκάρουμε τίποτα λοιπόν, σε μια ζωή. Μα ποτέ δεν έχει καταλαβεί το πράγμα. Το πρότεινε. Όταν εσύ έφυγε και την έκτρωση, και αν δεν πάρει τίποτα. Με δικιά σου πρωτοβουλία. Δεν έχει αποτέλεσμα το τεστ DNA. Διότι αυτό είναι από τη ρώτησα με τη μέθοδο του DNA στη χώρα, μας κάθε χρόνο 1000 ανθρώπους. Τι ζωή του. Κύριε Βνός, ότι ένα ζευγάρι έκανε τεστ DNA και έβγαλε ότι είναι 99,997 το παιδί δικό τους. Υπήρχε μια αμφισβήτηση από μία από τις δύο πλευρές, από τη μητέρα συγκεκριμένα. Τα δική του πήγαν την κοπέλα σε γιατρό, μάλιστα αυτή υπέδειξε και το όνομα του γενετιστή εκεί, του κυρίου, να μην πω, του Τριανταφυλλίδη. Να σας πω, δεν ξέρω, δεν, δεν, θα,